Και καταφέρουμε αυτή τη στιγμή να επιτύχουμε μια απομείωσή του. Δεν ξέρω σε ποιο βαθμό θα είναι, με ποια μορφή θα είναι, αλλά σίγουρα θα είναι μια απομείωση η οποία δίνει τη δυνατότητα μιας οικονομικής ανάσας, ώστε αυτά τα λεπτά, μαζί με την μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων τα οποία πετύχαμε στη συμφωνία να μπορούν να μπουν στην πραγματική αυτό που λέμε οικονομία. Και κυρίως να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας σε εκείνους τους τομείς οι οποίοι σχετίζονται με την καινοτομία και έχουν σχέση με το ανθρώπινο δυναμικό. Και ιδιαίτερα το νέο, το νεανικό ανθρώπινο δυναμικό, ανθρώπους της ηλικίας μου, οι οποίοι είτε έχουν εγκαταλείψει τη χώρα, όπως ξέρετε, για να βρουν μια δουλειά στο εξωτερικό, αλλά είναι πολύ καλά, είναι μορφωμένοι, έχουν κάνει ένα και δύο πτυχία και στη χώρα μας. Και αυτή τη στιγμή πολλοί από αυτούς δίνουν τη δικιά τους δυναμική και τις δικές τους ιδέες στο εξωτερικό. Πρώτα απ' όλα, πώς θα μπορέσουμε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν μείνει εδώ να τους κρατήσουμε, και δεύτερον, πώς θα μπορέσουν να επιστρέψουν οι άλλοι. Και εδώ είναι τα εργαλεία τα οποία θέλουμε να αξιοποιήσουμε. Όλα αυτά δεν είναι πάλι υπό την αίρεση και υπό τη συζήτηση πάντα της άλλης πλευράς των εταίρων δανειστών? Όχι, όχι, και να σας πω γιατί. Τα κόκκινα δάνεια απολύτως είναι. Εδώ είδαμε τι έγινε για να κλείσει η συμφωνία σε αυτό. Θέλω να πω, και αν λέτε ότι δεν σας συμπεριφέρθηκαν καλά, ότι ήθελαν να τιμωρήσουν τον ΣΥΡΙΖΑ για να μην υπάρχει ένα αριστερό κόμμα στην Ευρώπη, και φέρατε ένα μνημόνιο 80 και πλέον δις, γιατί αν είστε κυβέρνηση να σας συμπεριφερθούν καλά από εδώ και πέρα? Δεν είναι θέμα συμπεριφοράς καλής ή κακής. Λέγατε συνεχώς ότι θέλανε να μας τιμωρήσουν. Ισχύει και όπως πιστεύω ότι θέλανε και εκτός και εντός να υπάρξει μια αριστερή παρένθεση. Αλλά εμείς, επειδή πραγματικά είχαμε, νομίζω, μια πολιτική την οποία αρθρώνουμε τα τελευταία χρόνια και λέμε ότι δεν μπορεί να προχωρήσουμε τους όρους που ήρθαμε εδώ, καταφέραμε σε εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο να θέσουμε επιτάπητο το ζήτημα της λιτότητας, ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η πολιτική της λιτότητας και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και να βάλουμε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης. Δεν λέω ότι τα καταφέραμε στο βαθμό που θέλαμε, αλλά δημιουργήσαμε ρογμή και στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Βλέπετε, όλοι πήραν θέση, και ήδη και πολλοί διανοούμενοι και εκτός ΣΥΡΙΖΑ και εκτός αριστεράς. Και στην Ευρώπη βλέπετε ότι παίρνουν θέση σε μια κατεύθυνση που λέει ότι πρέπει να πάει αλλιώς η Ευρώπη, άρα και η Ελλάδα, στο πεδίο της οικονομίας. Και επειδή μου είπατε αυτό. Αυτή τη ρογμή. Εμείς εδώ στο εσωτερικό την πληρώνουμε ακριβά? Αν πληρώνουμε ακριβά αυτή τη ρογμή, νομίζω ότι δίνουμε τη δυνατότητα, παρά τα λάθη και όντως τις δυσκολίες που υπάρχουν στις τιμές οικονομικές, να μπορέσουμε να πούμε ότι με αυτή την πολιτική και, και άλλα πράγματα που θέλουμε να κάνουμε, το παράλληλο πρόγραμμα που λέμε, να σταθούμε όρθιοι και ζωντανοί για να μπορούμε να δούμε αν μπορούμε να βγούμε από αυτή την κρίση. Και το λέω αυτό γιατί προηγουμένως μου είπατε αν κάποια πράγματα σχετίζονται με την... διαπραγμάτευση. Ναι. Αυτά που σας λέω σε σχέση με τα χρηματοδοτικά εργαλεία, το πώς θα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το ανθρώπινο δυναμικό, το τι εννοούμε προσέλκυση επενδύσεων και με ποιους όρους, το πώς μπορεί να γίνει εξωστρεφή ακόμα και η δικιά μας οικονομία. Ναι. Αυτά δεν σχετίζονται, αν μου τρέψετε να σας πω, ακριβώς με το ζήτημα της διαπραγμάτευσης, με αυτή που έγινε και αυτή που πρόκειται να γίνει στο ζήτημα του χρέους, αλλά είναι θέμα δικό μας, σε αμφίδρομη σχέση με την κοινωνία, να βρούμε εκείνους τους όρους και τους ρόλους για το πώς θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια βιώσιμη ανάπτυξη. Να πω ένα παράδειγμα. Υπάρχουν νέοι όροι και λέω και για τους νεότερους ανθρώπους, για αυτό που λέμε τα startups ή τις νεοφυείς επιχειρήσεις. Υπάρχουν δυνατότητες τα επιχειρηματικά, τα χρηματοδοτικά αυτά εργαλεία του ΕΣΠΑ, του καινούριου που έρχεται, μαζί με την Αναπτυξιακή Τράπεζα, την οποία εμείς θέλουμε να δημιουργήσουμε και ξεκίνησε την προηγούμενη περίοδο με τον Υπουργό τον κύριο Σταθάκη και έχει αρχίσει να υλοποιείται. Μαζί με το πρόγραμμα, ένα πακέτο Juncker, το οποίο ό,τι δυνατότητες σου δίνει. Να μπορέσουμε. 35 δις είναι αυτά. Είναι με μόχλευση, τέλος πάντων είναι μια διαδικασία η οποία αυτή θέλουμε να αξιοποιήσουμε, ούτως ώστε αυτό το αναπτυξιακό πακέτο, το εμπροστοβαρές που λέμε, να μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε, ούτως ώστε να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και κυρίως στον χώρο, ας πούμε, της έρευνας, καινοτομίας, της τεχνολογίας και στις υπηρεσίες και αγαθά με υψηλή προστέμενη αξία. Το έχετε αποφασίσει όλο αυτό στο ΣΥΡΙΖΑ, θέλω να πω ξεκάθαρα. Γιατί το προηγούμενο διάστημα, και δεν είναι, σας λέμε, κάτι καινούριο, το αντιμετωπίζετε συνεχώς. Το προηγούμενο διάστημα βλέπαμε ένα μπρος πίσω σε ό,τι αφορά τις ιδιωτικοποιήσεις, που είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο, κύριε Στάικε. Επίσης, το τι θέλω να κάνω σε αυτές τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις, σε ό,τι αφορά το κεφάλαιο δημόσιο, σε ό,τι αφορά το κεφάλαιο δικαιοσύνη. Συμφωνούμε. Σας το έθεσα ακριβώς ένα λεπτό. Κύριος Θοδωράκης, γιατί μια νέα κυβέρνηση αυτοδύναμη ΣΥΡΙΖΑ θα είναι καλύτερη από την προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ? Ναι. Και βέβαια, εδώ ένας πολίτης, γιατί να ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ, προβληματισμένος, η μελαγχολική αριστερά. Λοιπόν, και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Λοιπόν, φόροι έχουμε. Η εφορία μας κυνηγάει. Ναι. Ανεργία έχουμε. Λουκέτα έχουμε. Γιατί να επιλέξεις
ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, θεωρώ ότι εμείς ξεκινήσαμε μια προσπάθεια στις 25 Γενάρη, μάλλον και τα προηγούμενα χρόνια, αλλά στις 25 Γενάρη ξεκινήσαμε μια προσπάθεια. Η δικιά μας αριστερά, η οποία θέλει να διεκδικεί την κυβέρνηση για να μπορεί να κάνει πράξη στο τώρα πράγματα, και δείξαμε κάποια από αυτά που μπορούμε να κάνουμε, όπου σε αυτό το επτάμηνο, το επτάμηνο της διαδικασίας, δώσαμε περισσότερο βάρος στη διαπραγμάτευση με τα καλά και τα κακά της διαδικασίας και δεν είχαμε το περιθώριο ή δεν μπορέσαμε να κάνουμε τόσα από αυτά τα οποία θέλαμε και είχαμε στο πρόγραμμά μας και είναι και στο καινούργιο μας πρόγραμμα. Και δεν σχετίζονται, επαναλαμβάνω, με τη συμφωνία με τους δανειστές. Άρα, σε αυτό το πρώτο επτάμινο, νομίζω μπορεί να κρίνει ο κόσμος, αν εμείς προσπαθήσαμε με δημότητα και ειλικρίνεια να κάνουμε πράγματα. Ο κ. Λαφαζάνης δεν σας άφησε όχι, να μιλήσετε. Όχι, λέω ότι στο επτάμινο διαπραγμάτευση. Προγραμματό σας. Λέω ότι ανεξάρτητα με αυτό, λέω ότι στο επτάμινο διαπραγμάτευση, πολύ από το χρόνο μας δόθηκε και του Πρωθυπουργού και πολλών υπουργών δόθηκε στη διαδικασία τη διαπραγμάτευση. Τώρα, νομίζω ότι υπάρχει, όχι νομίζω, είμαι σίγουρος ότι υπάρχει αυτός ο χρόνος να έχουμε μπροστά μας μια καθαρή τετραετία. Με μια καθαρή λαϊκή εντολή. Εμείς θεωρώ ότι θα είμαστε πρώτο κόμμα. Θα διεκδικήσουμε να έχουμε και την αυτοδυναμία. Ακριβώς για να μπορέσουμε να πράξουμε αυτά τα οποία θέλουμε και για να μην γυρίσουμε στο παρελθόν. Θεωρώ ότι αυτοί που μας έφεραν εδώ στην κρίση δεν μπορούν να μας βγάλουν από την κρίση, ανεξάρτητα με τα μνημόνια ή όχι, γιατί είναι και μια ολόκληρη νοοτροπία. Και θεωρώ ότι επειδή εμείς έχουμε ακόμα, επιτρέψαμε να πω, απόθεμα αξιοπιστίας, εμπιστοσύνης για το πώς μπορούμε από εδώ και πέρα να πάμε τα πράγματα, υπάρχουν πολλοί τομείς. Αν θα μπορούσα να πω κωδικοποιημένα, ένα 70% του προγράμματος, ενός κυβερνητικού προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ, είναι πέραν από τη συμφωνία. Δηλαδή, μπορεί να γίνει ανεξάρτητα ναι. Λοιπόν, από τη συμφωνία και έχετε δίκιο σε αυτό. Φοροδιαφυγή, διαπλοκή, δεν μπορούν να τα κάνουν αυτά οι οποίοι. Αυτοί οι οποίοι το προηγούμενο χρονικό διάστημα δείξαν ότι δεν θέλουν να ασχοληθούν με αυτά γιατί έχουν μια διαπλεκόμενη σχέση. Τι λέτε ότι δεν θα έχουμε φαινόμενα τύπου αριστερής πλατφόρμας μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ στην πορεία αυτή της διακυβέρνησης. Εντάξει, τώρα δεν μπορεί να γίνει θέμα να μπορώ να αγγιθώ για να υπογράψω 100%, αλλά είμαι σίγουρος ότι. Πολιτικό είναι το ερώτημα. Θεωρώ ότι η επόμενη κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι μια συνεκτική κοινοβουλευτική ομάδα η οποία έχει αποφασίσει να κάνει δουλειά για την καθημερινότητα. Και εντός χώρας και να δημιουργήσει προϋποθέσεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, κάτι που ξεκινήσαμε, να αλλάξουμε και να αλλάζουμε καθημερινά τους σχετισμούς για μια Ευρώπη περισσότερο δημοκρατική, το περισσότερο στοίχημα για τον ΣΥΡΙΖΑ. Στήριξη των 53, κύριε Στάικε, η οποία ήταν στήριξη στην ηγεσία, στήριξη στο κόμμα. Σας δείχνει ότι έχετε ξεκαθαρίσει με το ζήτημα το ιδεολογικό του κόμματος και αυτό που σας ξαναείπα προς τα που θέλετε να πάτε το καράβι της χώρας. Γιατί εγώ κατάλαβα ότι αφήνουν σοβαρότατες σεχμές. Ωραία. Προφανώς ακόμα και σήμερα, όχι μόνο στο δικό μας κόμμα, αλλά και σε όλα τα κόμματα, τα δημοκρατικά κόμματα όπως και εμείς είμαστε, θα υπάρχουν συζητήσεις, διάλογος και ενδεχομένως και διαφωνίες. Αλλά είμαι σίγουρος ότι σε αυτή την περίοδο και μετά από την αποχώρηση και τη δημιουργία ενός άλλου κόμματος, η ιδεολογικοπολιτική μας στρατηγική είναι σε μια κατεύθυνση η οποία νομίζω είναι συνεκτική και συγκροτημένη. Δηλαδή, ότι παλεύουμε εντός Ευρώπης, εντός ευρώ για να αλλάξουμε τους σχετισμούς με τους όρους, επιλέγουμε να μείνουμε εδώ έστω με τις δυσκολίες, γιατί δείξαμε ότι κάναμε ρογμές σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως βλέπετε οι Ευρωπαίοι Πράσινοι, έχουν πάρει θέση σε μεγάλο βαθμό υπέρ ημών. Ένα μεγάλο κομμάτι της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας τραντάχτηκε από την κατάσταση η οποία παίζει αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη και δείχνει να θέλει να φύγει από την φιλελεύθερη συνένεση και άρα να βρίσκουμε συμμαχίες. Δεν λέω ότι είναι εύκολο, αλλά αυτή πάντως, η κατεύθυνση του ΣΥΡΙΖΑ είναι τώρα συγκεκριμένη. Έδειξε, η προηγούμενη κυβέρνηση έδειξε ότι επιστρέφει στις ράγες του Σόιμπλε. Έτσι. Δηλαδή έκανε πολλά βήματα πίσω για να μπορέσει να φτάσει σε αυτή τη συμφωνία που έφτασε. Η οποία δεν είναι καλή, είναι επώδυνη, αλλά καλείστε να την υλοποιήσετε. Και πρέπει να πείσετε, αυτό ξεκίνησα να πω πρωτύτερα, ότι όχι μόνο μπορείτε να αντιπολιτεύεστε, να κάνετε αντιπολίτευση, αλλά ότι ξέρετε και να κυβερνάτε. Αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα, εάν και εφόσον είστε πρώτο κόμμα, αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα για τον ΣΥΡΙΖΑ. Συμφωνούμε. Δείξαμε όμως, αυτό επαναλαμβάνω, πλέον δεν είναι θεωρία, είναι πράξη μαζί, παρόλα τα λάθη και τις παραλήψεις μας, που και ο ίδιος ο πρόεδρος μας, ο Αλέξης Τσίπρας, έχει πει, ότι θέλουμε και μπορούμε και έχουμε τη διάθεση αλλά και τη βούληση να κάνουμε πράγματα. Επαναλαμβάνω, παρόλο που δεν έχουμε πάρει το φως δημοσιότητας λόγω διαπραγμάτευση των εσωκομματικών έτσι, αντιπαραθέσεων, είτε των αντεκλήσεων με την αντιπολίτευση, κάναμε διάφορα πράγματα την προηγούμενη περίοδο. Πέρα μας χάνει, ανοίξαμε καλή ώρα την ΕΡΤ.
Και θέλουμε, δεν θέλουμε να φτάσουμε στην προηγούμενη κατάσταση που ήταν πριν, αλλά θέλουμε να φτιάξουμε μια ακόμα καλύτερη και πιο ενημερωτική και μια ΕΡΤ του πολιτισμού, την οποία εσείς οι ίδιοι εργαζόμενοι θα πείτε μπροστά. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία, αν ξαναέρθει τα πράγματα, τι θα κάνει? Θα την κλείσει την ΕΡΤ? Λέω ρητορικό το ερώτημα. Εμείς επαναφέραμε κόσμο ο οποίος είχε φύγει από τις δουλειές τους και πλέον δεν τίθεται θέμα απολύσεων, δεν τίθεται θέμα περικοπής μισθών. Και από εκεί και πέρα δεν έχουμε μπει σε καμία περίπτωση στις ράγες του Σόιμπλε. Αυτό τώρα, κύριε Στάικε. Δηλαδή, αν μιλάμε ότι δεν φέρνετε κάποιο οριζόντιο μέτρο, ναι, το θέμα της φορολογίας εξανεμίζει τον. Ναι, παραμένει μισθό, και η αύξηση του ΦΠΑ. Και η αύξηση του ΦΠΑ, προφανώς. Δηλαδή, όποιος έχει πάει το ρεπορτάζ, νομίζω των επόμενων ημερών, είναι να παίρνουμε εσάς τους πολιτικούς, να πηγαίνουμε σε ένα σούπερ μάρκετ έχετε και δίκιο. Να λες, να τραβάς τα μαλλιά. Έχετε δίκιο. Δεν πρόκειται να πω ότι δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα. Αυτό τους άλλους είναι γνωστά. Λέω τι μπορούμε να κάνουμε πέρα και πάνω από αυτά, γνωρίζοντας ότι υπάρχουν αυτές οι δεσμεύσεις, τις οποίες σας είπα δεν ήταν δικά μας επιλογή. Περικοπές στις συντάξεις επίσης. Και λέγατε για 13η σύνταξη πολύ πρόσφατα, μέχρι πολύ πρόσφατα. Σύμφωνοι. Όλο αυτό το πλαίσιο της διαπραγμάτευσης, το οποίο φάνηκε, γιατί θέλαμε να διαπραγματευτούμε, ότι εμείς είπαμε ότι θέλουμε να διαπραγματευτούμε αυτή την πολιτική. Και ο σχετισμός δύναμη σε ευρωπαϊκό επίπεδο έφτασε μια συμφωνία σε αυτό το επίπεδο που έφτασε. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι δεν έχει καμία σχέση ότι επιστρέψαμε στις ράγες Σόιμπλε. Μπορεί να φάνηκε και να φαίνεται αυτή τη στιγμή ότι ενδεχομένως ο Σόιμπλε κέρδισε. Αλλά πώς κέρδισε? Ήθελε τη χώρα εκτός ευρώ και με τους δικούς του όρους. Αυτό δεν απαιτεύει. Δεν υιοθετήσατε ένα νεοφιλελεύθερο πακέτο μέτρων. Αποκτήσαμε ένα πακέτο είναι το οποίο έχει. Είναι κοινωνικό πακέτο μέτρων. Αποκτήσαμε ένα πακέτο μέτρων το οποίο έχει τέτοια χαρακτηριστικά. Ωστόσο, σας λέω ότι μας δίνει τη δυνατότητα και, και η ίδια αυτή συμφωνία να διαπραγματευτούμε καλύτερα, όπως είναι το ζήτημα του χρέους. Εσείς είπατε προηγουμένως ότι πλέον και η κυρία Μέρκελ δέχεται ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνει απομείωση του χρέους. Προσέξτε, αυτό πριν 6 μήνες θεωρούταν αδύνατο. Θεωρούταν κουβέντα δεν γίνεται γι' αυτό. Και οι προηγούμενοι λέγανε ότι το χρέος είναι βιώσιμο. Άρα, σε αυτά ακριβώς θα κρίνει ο κόσμος. Αν εμείς, σε σχέση με αυτά που είπαμε, τι καταφέραμε να κάνουμε, δεν είπα τα καταφέραμε όλα, και το τι λέγανε οι προηγούμενοι και θέλουν να κάνουν την επόμενη μέρα. Η οδυνηρή πραγματικότητα, όλα αυτά είναι σημαντικά που λέτε. Και για τη διαπραγμάτευση. Πρέπει να πατήσουμε για να δούμε πού μπορούμε να προχωρήσουμε. Και για τη διαπραγμάτευση και για το χρέος, αλλά υπάρχει και η πραγματικότητα. Υπάρχει το σούπερ μάρκετ, υπάρχει ανεργία, υπάρχει εργασία, υπάρχει κακοπληρωμένη εργασία. Συμφωνούμε. Υπάρχει μη πληρωμένη εργασία. Θέλω ότι υπάρχει πεδίο. Για να πρέπει να κινηθεί η καινούργια κυβέρνηση γρήγορα και αποτελεσματικά ακριβώς σε αυτήν την κατεύθυνση. Δηλαδή, η αδήλωτη εργασία δεν είναι θέμα της συμφωνίας με τους δανειστές, για να μπορέσουμε εμείς να χτυπήσουμε την αδήλωτη εργασία. Δύο πράγματα. Επειδή σας κατηγορούν ότι γιατί φέρετε κάποια ζητήματα, να εμείς κάναμε αυτά. Το νομοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση. Η Νέα Δημοκρατία τι θα έκανε? Σας κατηγορούν ότι ουσιαστικά στέκεστε και οι αποφάσεις που παίρνετε αφορούν το δημόσιο και ότι έχετε εγκαταλείψει τις αποφάσεις και την κίνηση που πρέπει να δοθεί και την όθηση για την ιδιωτική οικονομία, για τον ιδιωτικό τομέα. Συμφωνούμε. Δεν είναι μόνο αυτό που είπατε προηγουμένως. Τα ζητήματα της ανθρωπιστικής κρίσης. Φέραμε ένα νομοσχέδιο το οποίο αντιμετωπίζει αυτή την κατάσταση και ένα κομμάτι του κόσμου το οποίο δεν μπορούσε ή δεν είχε δυνατότητα μπόρεσε να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Τα νομοσχέδια για την ηθαγένεια, τα οποία είναι ζητήματα. Γιατί κάνετε πίσω στο ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα? Σας λέω, είναι λέω ζητήματα τα οποία καταφέραμε να κάνουμε. Ναι. Αυτά πρέπει να τα δείξουμε γιατί πρέπει να εμβαθύνουμε σε αυτά. Είναι παραδείγματα για την επόμενη μέρα. Έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ και πριν τις εκλογές 25 Γενάρη για αυτό το πρόγραμμα για την ανθρωπιστική κρίση. Ναι. Οι άλλοι λέγανε, η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Λέτε επίσης κάποιες και δίνετε κάποιες προτάσεις τις οποίες δεν πιστεύω ότι και τα άλλα κόμματα και η Νέα Δημοκρατία και το Ποτάμι και το ΠΑΣΟΚ θα πούνε όχι, είτε ως αυτό που λέτε παράλληλο πρόγραμμα, ως ισοδύναμα, ως αντίμετρα στη συμφωνία. Γιατί λοιπόν επιμένετε εσείς να λέτε ή εγώ ή ο ΣΥΡΙΖΑ αυτοδύναμος προκειμένου να κάνω αυτό που θέλω να κάνω και να κυβερνήσω, ή διαφορετικά πάρτε εσείς την εξουσία, εγώ θα κάνω στην άκρη? Ναι. Γιατί όπως λέτε έχει σημασία, εκτός από αυτά που λέμε, είναι να δούμε και ποιοι τα λένε και αν μπορούμε να τα κάνουμε και τι έχουμε δείξει. Σας είπα και προηγουμένως. Όσο και αν προσπαθεί να γίνει μια κουβέντα
ότι όλοι το ίδιο είμαστε, ακριβώς επειδή δεν καταφέραμε να φέρουμε τη συμφωνία που θέλαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα, δεν είμαστε το ίδιο. Δεν ήμασταν και δεν είμαστε το ίδιο. Θέλω να πω συγκεκριμένα για να σημασία, μιλάμε κατανοητά. Λέει ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης, είπε σήμερα το πρωί, δεν θα ψηφίσω την φορολογία των αγροτών υπέρμετρη. Συμφωνείτε απολύτως κι εσείς ότι πλήττεται για άλλη μια φορά η αγροτιά. Γιατί αυτό να μην αποτελεί μια κοινή πρόταση από τα κόμματα που έχετε ψηφίσει το τρίτο μνημόνιο και να πάτε στους δανειστές και να πείτε, κύριοι, κοιτάξτε να δείτε, θέλουμε να πάρουμε, να κάνουμε πίσω σε αυτό και να βάλουμε αυτό το άλλο μπροστά. Γιατί αυτό, ναι, δεν κάνουμε κουμπαριές οι κοινωνικές σχέσεις, θέλω να πω, ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι και μπορεί να αντιπαθείτε ή να συμπαθείτε κάποιον περισσότερο, ναι, κύριε Στάικε. Δεν είναι θέμα κουμπαριάς οι κοινωνικές σχέσεις, αλλά είναι ακριβώς, είναι θέμα προτάσεων για το καλό ετούτους εδώ της χώρας και των πολιτών που σε λίγο δεν θα υπάρχουν σε αυτή τη χώρα, αν συνεχίσουμε έτσι. Ακριβώς, και καμία αντίρρηση. Αλλά, επαναλαμβάνω, οι προηγούμενοι λέγανε ότι αν δεν υπήρχε το μνημόνιο θα έπρεπε να το εφεύρουν. Είναι δηλαδή στον πυρήνα της πολιτικής τους αυτά τα οποία κάνανε. Ενώ εμείς έχουμε μια άλλη στρατηγική, άλλη κατεύθυνση, ακόμα και αν δεν καταφέραμε σε μεγάλο βαθμό να το επιτύχουμε στη συμφωνία. Ωστόσο, επιμένω, προφανώς δεν θα αρνηθούμε αν είμαστε στην κυβέρνηση και φέρουμε κάποια νομοσχέδια, αν θέλει κάποιος να τα ψηφίσει και θεωρεί ότι είναι σωστά. Αυτό είναι ούτως ή άλλως. Ναι. Αλλά το ίδιο θα κάνετε και υπάρξουν εσείς, συνενέσεις, δηλαδή. Θα υπάρξουν συνενέσεις μετά. Αυτό όχι. Εννοώ ότι νομοσχέδια που έρχονται, παραδείγματος χάρη, είναι όπως ήρθαν και την προηγούμενη περίοδο. Ναι. Και ήθελε κάποιος να τα ψηφίσει. Ναι. Δεν είναι τα ζήτημα. Τα δικά μας νομοσχέδια. Ζητήματα που σχετίζονται, όπως είχαμε κάνει και στο παρελθόν. Ζητήματα που σχετίζονται με θέματα πολιτικής δικιάς μας, όπως είχαν γίνει και στις προηγούμενες κυβερνήσεις και τα οποία συμφωνούσαν, το είχαμε κάνει και εμείς. Σας θυμίζω ζητήματα που σχετίζονταν με την κοινωνική, με την δικαιοσύνη ή θέματα ηθαγένειας. Άρα δεν είναι ότι δεν το έχουμε πράξει. Αυτό το οποίο όμως κρίνεται. Σπανιότατα θα σας πω, κύριε. Σπανιότατα, αλλά το έχουμε πράξει. Συμφωνούμε. Γιατί ήμασταν στον αντίποδα της πολιτικής. Το ζητούμενο όμως τώρα είναι αν θα επιστρέψει ένα παλιό καθεστώς, μια παλιά κατάσταση, για να έρθει με όρους, μου επιτρέψτε να σου πω, ακόμα και ρεβανσισμού. Γιατί έμεινε εκτός κυβέρνησης αυτά τα χρόνια και δεν χώνεψε ποτέ ότι μπορεί η αριστερά, ο ΣΥΡΙΖΑ, να είναι αυτή τη στιγμή στην κυβέρνηση. Και από την πρώτη στιγμή είδαμε ότι θέλανε και εντός και εκτός ο ΣΥΡΙΖΑ να παραμείνει, να είναι η αριστερή παρένθεση. Εμείς αυτό από τη δικιά μας πλευρά, όσο μας αφορά, δεν θα το επιτρέψουμε. Θέλουμε να πείσουμε τους πολίτες και όσο περνάνε οι μέρες, θα το δείτε και πιστεύω θα το δούμε κι εμείς όλοι μας. Και εγώ έχω βαθιά αυτή την πεποίθηση ότι θα πείσουμε τον κόσμο. Είναι αριστερά ο ΣΥΡΙΖΑ πια. Είναι ριζοσπαστική αριστερά ο ΣΥΡΙΖΑ πια. Προφανώς είναι ριζοσπαστική αριστερά, και τη ριζοσπαστική αριστερά είναι αυτή η οποία παλεύει στο σήμερα να πετύχει όσο δυνατόν περισσότερα πράγματα προς όφελος της κοινωνίας. Και νομίζω ότι αυτό, σε αυτό θα κριθούμε, και νομίζω ότι το αναγνωρίζει ο κόσμος. Την προσπάθεια την αναγνωρίζει. Την εντυμότητα και την ειλικρίνεια την αναγνωρίζει. Εγώ πιστεύω ότι η προσπάθειά μας έμεινε στη μέση, μάλλον έμεινε στην αρχή, στους 7 αυτούς μήνες, ναι, και αυτή τη στιγμή θέλουμε να δείξουμε ότι μπορούμε να υλοποιήσουμε και άλλα πράγματα σε πολλήπλευρη, λοιπόν, σε πολλά θέματα στο παράλληλο πρόγραμμα. Με νέα δημοκρατία, με τίποτα. Με νέα δημοκρατία. Όπως το καταλάβατε. Θα πάμε και στα υπόλοιπα. Γιατί με αυτή τη συνέντευξη, έτσι, κάποια στοιχεία που πήραμε και νωρίτερα και σας ρώτησα, του κυρίου Μεϊμαράκη, φαίνεται ότι έχει δημιουργηθεί θέμα, ιδιαίτερα Κώστα Λασκαράδε, με την φράση αυτή που χρησιμοποίησε στο αυτοφοράκιας ο κύριος Μεϊμαράκης. Ναι, μάλλον είναι η φράση της ημέρας, και από εκεί παίρνουν αφορμή και τα υπόλοιπα κόμματα και σχολιάζουν τη συνέντευξη του Βαγγέλη Μεϊμαράκη. Αυτή τη φορά έχουμε αντίδραση από την εκπρόσωπο των Ανεξάρτητων Ελλήνων, από την κυρία Μαρίνα Χρυσοβελώνη, η οποία λίγο νωρίτερα σχολίασε πως οι απόψεις του Βαγγέλη Μεϊμαράκη για αναζήτηση πρωθυπουργού αυτοφοράκια είναι επίοικως σουρεαλιστικές και αποκαλύπτουν την απόλυτη γύμνια πολιτικών επιχειρημάτων από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, δεν αξίζουν περαιτέρω σχολείων. Και επειδή δείχνει να απασχολεί ιδιαίτερα τον κύριο Μεϊμαράκη, συνεχίζει στην ίδια ανακοίνωση Μαρίνα Χρυσοβελώνη το ζήτημα με ποιο κόμμα θα συγκυβερνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Η απάντηση είναι, λέει η κυρία Χρυσοβελώνη, με τους ανεξάρτητους Έλληνες, γιατί ο ελληνικός λαός θα εκτιμήσει την υπεύθυνη και πατριωτική στάση μας, σημειώνει, στην επτάμινη συγκυβέρνηση με το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι γεγονός πως στις τελευταίες ώρες είναι έντονη η κριτική που ασκούν οι ανεξάρτητοι Έλληνες στην Νέα Δημοκρατία. Ναι. Είναι χαρακτηριστική και η χθεσινή δήλωση της κυρίας Χρυσοβελώνη, η οποία μίλησε για τακτική μαυρογιαλούρου του νέου Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και τα όσα σχολίαζε στη χθεσινή του ραδιοφωνική συνέντευξη ο Πάνος Καμένος αναφορικά με τη Νέα Δημοκρατία, ναι, την χαρακτήρισε ακροδεξιά παραστρατιωτική οργάνωση.
Τη Νέα Δημοκρατία ο Πάνος Καμένος. Mm-hmm. Μάλιστα. Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάντως, Σταυρούλα, δεν είναι καλό ότι το πολιτικό έτσι σκηνικό διαμορφώνεται με χαρακτηρισμούς. Δηλαδή, έχω την εντύπωση ότι χάνονται έτσι τα επιχειρήματα. Αν αρχίσουμε σε αυτό το τραπέζι να απευθυνόμαστε ο ένας τον άλλο με χαρακτηρισμούς, έχει χαθεί η μπάλα. Δεν υπάρχουν επιχειρήματα. Προσπάθησα στο βαθμό. Θυμόσαστε τα προηγούμενα χρόνια κάτι άλλο, μάλλον μου λέτε, σε αυτή τη χώρα και συζητάμε για κάτι που μας δημιουργεί. Υποτίθεται, όχι, δεν μας δημιουργεί έκπληξη και αυτό είναι το χειρότερο, ότι δεν μας δημιουργεί έκπληξη. Απλά κάποια στιγμή υποτίθεται σε αυτό το στάδιο της ορίμανσης που το συζητάμε και το λέμε όλο και έχει γίνει έτσι φράση κλισέ. Θα μπορούσαμε. Θα μπορούσαμε λίγο να βελτιώσουμε και τον πολιτικό μας λόγο. Τώρα, αν αρχίσουμε με τους χαρακτηρισμούς, νομίζω ότι. Γι' αυτό τουλάχιστον νομίζω ότι στην κουβέντα που κάνουμε τώρα γίνεται μια προσπάθεια να μιλήσουμε πραγματικά για το τι μπορεί να γίνει την επόμενη μέρα και το επαναλαμβάνω. Είναι πεποίθησή μου και πεποίθησή μας ότι μπορούν να γίνουν πάρα πολλά. Προφανώς με τη συμβολή της κοινωνίας, γιατί δεν μπορούμε να τα κάνουμε ούτε τα ξέρουμε όλα εμείς, αλλά έχουμε κατευθύνσεις. Οι οποίες θεωρώ ότι είναι προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος και της κοινωνίας και όπως είπατε προηγουμένως και για τον ιδιωτικό τομέα, για το πώς εκεί θα αναπτυχθεί, πώς θα πάρουν ανάσα μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πώς θα αναπτυχθούν, πώς θα δημιουργήσουμε κλάστερ, αυτό που λέμε έτσι, νέου τύπου συνεταιρισμούς για το πώς θα μπορούν να δημιουργηθούν έτσι, αγαθά και υπηρεσίες με υψηλή προστιθέμενη αξία. Αναπαράγοντας ή μάλλον δείχνοντας τα πλεονεκτήματα της δικιάς μας χώρας σε αυτό το πράγμα. Με αυτούς τους παλαιοκομματικούς, όχι τους 6-7 μήνες, με τους παλαιοκομματικούς, όπως λέτε, το παλαιό σύστημα το οποίο έχει φέρει αυτή η χώρα εδώ που έχει φέρει, μας έριξαν στο χαντάκι, όπως είπε ο Αλέξης Τσίπρας προηγουμένως, χρησιμοποιώ τη ρητορική, οι οποίοι πάνω κάτω λέγανε αυτό που λέτε εσείς για να δοθεί μία όθηση με νέες επιχειρήσεις που θα στραφούν στην πρωτογενή παραγωγή και όλα αυτά. Αυτό λοιπόν, γιατί το συζητάμε ακόμη τώρα, κύριε Στάικε, και περιμένουμε ακόμη από τα κόμματα της εξουσίας να φέρουν ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα και χαροπαλεύουμε μέσα στο τρίτο μνημόνιο που ήρθε αντί να πάμε ένα βήμα παραπέρα. Και θέλω να σας πω επίσης, κοιτάτε τον κόσμο που γυρνάτε στα μάτια και με καθαρότητα βλέμματος και με το χέρι στην καρδιά του λέτε ότι εγώ που σου είπα 6-7 μήνες αυτά τα πράγματα, γιατί τα πίστευα, δεν σας λέω ότι δεν τα πιστεύατε, τώρα σου λέω εντελώς άλλα ότι θα τα πράξω. Δεν λέμε εντελώς άλλα, θα μου τρέψετε να σας πω. Λέμε ότι προσπαθούμε και δείξαμε ότι προσπαθήσαμε σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση και μένουμε και θέλουμε να μείνουμε όρθιοι και ζωντανοί ακριβώς για να παλέψουμε αυτά τα οποία εμείς πιστεύουμε και θεωρούμε ότι είναι τα σωστά για να μπορούμε να προχωρήσουμε. Ναι, αυτό μπορώ να κοιτάξω τον κόσμο και να του πω με εντυμότητα και ειλικρίνεια ότι το προσπαθούμε και θα το κάνουμε. Το πόσο και σε τι βαθμό θα το επιτύχουμε δεν μπορώ να το πω, αυτό είναι σίγουρο. Αλλά είμαι πεπισμένος ότι έχουμε τις δυνάμεις, επαναλαμβάνω, μαζί σε συνεργασία με την κοινωνία, να καταφέρουμε να κάνουμε αυτά ή πολλά από αυτά τα οποία έχουμε σχεδιάσει, πολλά από αυτά τα οποία σε συνδιαλλαγή, μάλλον σε συζήτηση με τον κόσμο που είμαστε, τα μαθαίνουμε. Και άρα νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορούμε να καταφέρουμε. Να βάλουμε μία τελεία εδώ, να πάμε σε διάλειμμα. Έχει έρθει ο κύριος Ανδρέας Κατσανιώτης, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας από την Αχαΐα. Η προσωπική συνέντευξη πήρε τέλος. Πάτρα, καθυστέρησε λίγο. Ο εκπρόσωπος Νέας Δημοκρατίας, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να ευχηθούμε καλή δύναμη στον αγώνα σας. Λοιπόν, πάμε σε μικρό διάλειμμα για να μπορέσει να μπει ο κύριος Κατσανιώτης και θα συνεχίσουμε για το τελευταίο μέρος εκπομπής με τη συνέντευξη στον εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας.